διδάσκω, το μεγαλύτερο ποσοστό, τολμώ να το πω, είναι άχρηστο. Αλλά θέλω να τα φορτώνω το παιδιά, τον εγκέφαλό τους με άχρηστα, με σκουπίδια τις περισσότερες φορές. Πολλές φορές τολμώ, έτσι. Ούτως ώστε να μην του μένει περιθώριο για άλλα ουσιαστικότερα. Να μπει στην ουσία. Έτσι, να μπει στην ουσία. Δεν είναι δυνατόν εμείς, σαν λαός, οι Έλληνες, ένας λαός που ακόμα καμαρώνουμε επειδή έχουμε βγάλει ένα Αισχύλο, έχουμε βγάλει ένα Σοφοκλή, ένα Πλάτωνα, ένα τέλος πάντων, τέτοιες μορφές, ένα Όμηρο, και να είμαστε μετά από τόσα χρόνια και να υπογράφουμε ακόμα με σταυρό. Είναι τυχαίο που έπρεπε αναλογικά, σταδιακά, εξελιχτικά να έχει φτάσει η εποχή μας να είμαστε επιπέδου. Δηλαδή ο καθημερινός άνθρωπος έπρεπε να είναι επιπέδου Αισχύλου. Δεν ξέρω αν γίνουμε αντιληπτοί. Βεβαίως είναι. Είναι τυχαία, δεν είναι τυχαία. Αλλά δεν πρέπει όμως να ανέβει το επίπεδο. Γιατί αν ανέβει το επίπεδο, το μορφωτικό, έτσι, των ανθρώπων, αρχίζει αυτό. Δεν μπορεί να τον κάνουν ό,τι θέλουνε. Δεν είναι ευάλωτος τόσο. Μαρία. Διαφορά του ελεύθερου πουλιού από τον ελεύθερο άνθρωπο είναι πως εκείνο τα φτερά τα έχει στη ράχη, ενώ ο άνθρωπος τα έχει στο πνεύμα. Το εγώ μας είναι το κλουβί της ελευθερίας στον άλλο. Να έρθουμε στο έργο σου. Μέσα από τα έργα βρίσκεις αυτό το κενό, γιατί καταλαβαίνω και η παρουσία σου εδώ, αλλά και η συνεχής, ας πούμε, αγωνία και δημιουργία ασφαλώς θέλει να καλύψει αυτό το τι κάνω εγώ απέναντι σε αυτά. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν γίνεται με κεφαλική διαργασία, αγάπη. Το τελείως, χωρίς να θέλω. Είναι ανώτερο τελείως το δυνάμιό μου. Δεν γίνεται τελώς. Αυτό είμαι. Πολύτα. Πραγματικά. Σκεφτόμαστε αυτό το όχι αδελφέ, εγώ θα αλλάξω τον κόσμο κτλ. Και ναι, είναι επικαθημενείς και οι γονείς. Δηλαδή αυτοί την δίνουν και στα παιδιά τους. Έτσι. Ότι θα πρέπει τα χρήματα, να βγάζουν χρήματα τα επαγγέλματα που ακολουθούν, τα παιδιά να βγάζουν χρήματα. Ο κύριος στόχος δεν είναι αυτός. Έτσι. Λοιπόν, τα επαγγέλματα της εποχής είναι κομπιούτερ, μάρκετινγκ, πληροφορική κλπ. Λοιπόν, επόμενο, πού πάει αυτό το πράγμα? Πού πάει? Και εντελώς, πάει στην άκρη η ανθρωπιά, πάει ό,τι έχει σχέση το συνέστημα, πάει ό,τι αυτό που χαρακτηρίζει το πνεύμα, τη διανόηση, ό,τι χαρακτηρίζει τον άνθρωπο. Μετράει πλέον, δεν μετρούσε εδώ που τα λέμε ποτέ. Έτσι είναι ουσιαστικά η ανθρώπινη ζωή. Αλλά και αυτό είναι ακόμα πόσο δεν μετράει. Στη συνείδηση πλέον και του απλού πολίτου δεν είναι θέμα μόνο πλέον της εξουσίας. Έτσι, εντάξει, εκεί λέμε κατά πόσο καθένα ότι είναι διαβρωμένο ένα μεγάλο ποσοστό, χωρίς βέβαια όλους να τους βάζουμε έτσι, ότι υπάρχει αυτή η διάβρωση. Όμως, με αυτά τα γεγονότα αποδεικνύεται πλέον ότι φέρει ευθύνη και ο πολίτης, έτσι. Το ότι έχει διαβρωθεί ότι τίποτα πλέον, αυτά τα μηνύματα που παίρνει από όλες τις μεριές, από τα μέσα ενημέρωσης και εσύ, δεν μετράει πλέον η ανθρώπινη ζωή και για εκείνον. Δεν μετράει. Of the war, Microsoft, DHL, and other corporations invited Halliburton to a conference to figure out how much money could be made in Iraq. Having worked this effort even since before the
invasion, the liberation of Iraq started. You, industry, are definitely a vital part of that effort. We appreciate your interest in this. We need you. Now, lots of you are small businesses and you're struggling. How do we get piece of this big action? All of you, the big guys, are gonna get it, and the rest of us who have subcontracting capability or no, none at all. USTDA is for you. Once that oil starts flowing and money coming, it's gonna be lots of money. It's the second largest reserve of oil in the world. There's no question about how much money is that. Always good for certain companies, I mean, that are in the war, the business of war. At least for the near term, we think it's going to be a good situation, or a dangerous situation. Good for business, bad for the people. Cause for defending freedom, and they will not have died in vain. Την έννοια του πολέμου, όπως έχουμε το ηλεκτρικό ρεύμα, όπως έχουμε το νερό που πίνουμε, όπως έχουμε το φαγητό που τρώμε, ότι είναι μία πλέον μία δεδομένη κατάσταση. Όπως είναι ο κίνδυνος που διατρέχουμε το αυτοκίνητο, δεν είναι όμως έτσι. Δηλαδή δεν πάει τίποτα. Θέλω να σου πω αυτό το πράγμα. Θέλω δηλαδή να σου δώσω κουράγιο. Ναι. Και νομίζω ότι δεν σου δίνω κουράγιο έτσι με λόγια, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Είναι χειροπιαστό. Όλος αυτός ο αγώνας, όλη αυτή η προσπάθεια, την οποία μόνη σου κάνεις, έτσι από εκεί, από το εργαστήρι της ειρήνης, αγλαντεύοντας ορισμένα τέρατα πράγματι που και εμείς μπορεί να μην τα αγλαντεύουμε, αλλά τα βλέπουμε μέσα στην ψυχή μας, δυστυχώς και μας καταπλακώνουν κτλ. Όλος αυτός ο αγώνας μένει σε κάποιες ψυχές. Είναι σίγουρο αυτό. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Επομένως, εντάξει, είναι ο δρόμος του μοναχικού ανθρώπου που σηκώνει το ανάστημά του. Είναι αυτός ο δρόμος. Το ξέρεις, να σου το λέω. Δεν σου λέω τώρα τι σου λέω. Απλά πράγματα. Πρόσεψέ με. Πραγματικά δεν ένιωθα τίποτα να κάνω ιδιαίτερο. Έκανα αυτό που απόλυτα τόσο το έπαιρνα. Τόσο ότι είναι αυτονόητο, τόσο δεδομένο, ότι ο άνθρωπος είναι κάτι καταπληκτικό. Την εκμεταλλεύονται οι λίγοι για να σκοτώνουν την πολλή. Έτσι οι λίγοι θα ζουν πιο άνετα. Η τελευταία φάση ήταν που έκαψα τα έργα μου. Που για να φτάσω να κάψω τα έργα μου, έτσι, με πλήρη επιγνωσία, σε ποια φάση, πώς μπορεί να ένιωθα. Μεγάλη πίκρα. Εγώ περίμενα το πότε θα δουλέψω. Κι όμως είχα 20 έργα, ξέρω εγώ 23, και κάψε τα 17. Τι σας οδήγησε να το κάνετε αυτό? Μπορείς να καταλάβεις. Όλα αυτά αποδέχομαι. Αν μπορούσε και όλο το εργαστήρι να το τίναζα, αν είχα, ας πούμε, πώς θα τα πατούσα ένα κομπί στον αέρα. Διότι τόσα έχουμε... Και επιμένω τόσα χρόνια. Το 81 τέλειωσα. Τόσο με διάφορους τρόπους. Λοιπόν, δεν ζήτησα ούτε τη βοήθεια. Αυτό που ζητούσα και που έπιασε το βουνό ήταν η εσωτερική ηρεμία. Εγώ νόμιζα ότι θα θαυματουργήσω εδώ, στην Κρήτη. Όμως, όπως... No matter where it happens, the one tool that delivers today's business world's most valuable commodity, fast, accurate, and complete, 24 hours a day, is CNN International. The best business news in the business. Η έννοια της ιδιοκτησίας δημιούργημα των μεγάλων. Για να γίνεται ο φτωχός φτωχότερος και ο πλούσιος πλουσιότερος. Mm-hmm.
When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now those days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind, I've opened up the door. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Πολύ άδικο, βρε παιδί μου. Πολύ άδικο ότι έχει κανείς που ο άνθρωπος είναι κάτι καταπληκτικό, όπως έχουμε πει. Το τι κρύβει, τι μεγαλείο μέσα στην καρδιά του, στην ψυχή του. Κι όμως τόσο να υποβαθμίζεται, τόσο να υποβιβάζεται. Ε? Να μου βρέχει την πόμπα, ό,τι και να έχω βέβαια στο μυαλό μου. Ό,τι και να έχω, ό,τι αξία και να έχω. Μπροστά έτσι, που μπορεί να είναι αυτός που πράγματι έτσι, δεν αγαπάει τη ζωή. Γιατί, τι να πρωτοπώ, όποιος αγαπάει τη ζωή του, έτσι, αγαπάει τη ζωή και τον άλλον. Και εκείνος που δεν αγαπάει τη ζωή του, είναι ποιος, που δεν αξίζει η ζωή του. Είναι ασύλληπτο. Είναι φοβερή η εποχή μας. Η ζωή θα γίνει ανθρώπινη τότε μόνο όταν αποκτήσουμε την ικανότητα να αγαπούμε τον άλλον τα παιδιά το ίδιο με τα δικά μας. Φωνή βγαίνει στον αέρα, μα η αλήθεια που να φανεί. Σαν ο σκοπός τη διαφεντεύει, η ιστορία έχει φανεί. Every weekend, across Europe, there's a newspaper that brings Europe to life. It brings you the taste, the style, and the spirit of the world's most cosmopolitan continent. It tells you what's on where in Europe's major capitals. And it keeps you in touch with the news and business trends that are shaping the dynamic Europe of today. The European, in three lively sections. Μα δεν τρομάζει ο άνθρωπος. Σαν πίνει κοκακόλα, το χρήμα πάνω απ' όλα, θα λέει στο παιδί. Και γίνεται ο κύκλος φαύλος και το παιδί μεγάλος. Θα πίνει κοκακόλα, το χρήμα πάνω απ' όλα, θα λέει στο παιδί. Εικόνα και κραυγή, παιδιών από το Λίβανο, με τον καιρό θα ξεχαστούν. Αλλά και σ' άλλες χώρες δεν θα ξανακουστούν. Και εσύ θα πίνεις κοκακόλα. Θα λες το χρήμα πάνω απ' όλα. Μα θα έρθει και σε σένα η ώρα. Και δεν θα φταίει το παιδί. Στοίχη αυτή. مثل که خدا مرده نعوذ بالله غضب خدا نازل شده که شهر کابل دانواز کنه